Εν μέσω της πανδημίας, η Ουάσιγκτον ενίσχυσε εκατομμύρια πληττόμενους Αμερικανούς με επιταγές για 1.200 δολάρια. Οι επιταγές αυτές όμως έκαναν την εμφάνισή τους και στην Ευρώπη. Σχετικές περιπτώσεις αναφέρθηκαν στη Γαλλία, αλλά κυρίως στην Αυστρία. Στο Λίντς, ο 73χρονος Μάνφρεντ Μπαν Ράιτερ έλαβε την επιταγή που έφερε την υπογραφή του Ντόναλντ Τραμπ. Όταν αποφύτησα από το Λύκειο, πήγα για 3 χρόνια στις Ηνωμένες Πολιτείες. Μετά από χρόνια που κατέθεσα στην Αυστρία αίτηση συνταξιοδότησης, τους είπα πως είχα κάποιους μήνες απασχόληση στην Αμερική. Τελικά έλαβα μία επιστολή που έλεγε ότι θα λαμβάνω περίπου 85 δολάρια το μήνα. Όπως φαίνεται, αυτό αρκούσε ώστε ο Μάνφρεντ να εμφανιστεί στη βάση δεδομένων ως δικαιούχος της έκτακτης ενίσχυσης, παρόλο που δεν ζει στις Ηνωμένες Πολιτείες. Τους περασμένους μήνες αναφέρθηκαν διάφορα παρατράγουδα σε σχέση με την καταβολή του επιδόματος. Το πιο χαρακτηριστικό, η έκδοση επιταγής σε περίπου 1 εκατομμύριο αποβιώσαντες. Είχε επίσης καταγγελθεί πως η απέτηση του Τραμπ οι επιταγές να φέρουν το όνομά του είχε προκαλέσει καθυστερήσεις στην έκδοσή τους.